20 λεπτά αρκούν. Είμαστε μαζί με τον Βασίλη Χατζηνικολάου, τον αγαπητό μου φίλο, εκλεκτό μουσικοσυνθέτη, ψάλτη, καλλιτέχνη σε πολλά επίπεδα και φίλο αγαπητό, ο οποίος πάλι θα επενδύει μουσικά αυτές τις φτωχές μου σκέψεις. Γιατί είπαμε 20 λεπτά αρκούν, δηλαδή αυτή η ιστορία δεν θα κρατάει πάρα πολύ, διότι διαπιστώνω ότι οι άνθρωποι σήμερα και εσύ τώρα που ακούς τρέχεις, έχεις πολλές υποχρεώσεις και θεωρώ αρκετά κουραστικό να ακούς μια ολόκληρη ώρα. Οπότε θα είναι μικρές εκπομπούλες, μικρές σκέψεις, μικρές δόσεις από μια τόνωση θα λέγαμε στην ψυχή σου και εσύ πάρε αυτό που θα ακούσεις και κάντε ό,τι θέλεις. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή αρχή να έχουμε και σε αυτή την φτωχή και μικρή προσπάθεια που κάνουμε. Θα αρχίσω λέγοντας ότι όταν είχα πάει το 1990 στον πατέρα Παΐσιο, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν όταν τον ρώτησα αν πρέπει να κάνω κατηχητικό ή όχι. Γιατί τότε εμένα αυτό μου άρεσε πολύ, να μιλάω στα παιδιά, να κάνω κατήχηση, να τους εξηγώ, να τους λέω πράγματα για το Θεό, για τους ανθρώπους, για την πίστη μας, τι πρέπει να κάνουν, τι δεν πρέπει να κάνουν, τι είναι αμαρτία, τι δεν είναι. Και λέω, ας τον ρωτήσω. Είχα μέσα μου δηλαδή και ένα προβληματισμό και του λέω, πάντερ μου, εσείς τι λέτε, να κάνω ή όχι? Και με απάντησε με ένα ερώτημα. Λέει, να σου πω ρε παιδί, στην Αμερική λέει, έχεις πάει εσύ? Του λέω, δεν έχω πάει, όχι. Μάλιστα, στο φούρνο της γειτονιάς σου ξέρεις να πηγαίνεις? Λέω, ξέρω, γιατί πηγαίνω κάθε μέρα, παίρνω ψωμί. Στο σχολείο της γειτονιάς σου, αν σε ρωτήσει ένα παιδάκι πώς πάνε στο σχολείο, ξέρεις να του πεις? Λέω, ξέρω, πάτερ, γιατί πηγαίνω κάθε μέρα. Αυτό θα κάνεις, λέει, και στη ζωή σου, αυτό θα κάνεις και στο κατηχητικό. Θα τους λες πώς πάνε στο φούρνο και πώς πάνε στο σχολείο. Δηλαδή, πράγματα που ζεις, πράγματα που ξέρεις, και μην τους μιλάς, μου λέει, για την Αμερική, που δεν ξέρεις. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν σημαδιακό ή όχι, πάντως από το 2007 και μετά πηγαίνω πολλές φορές στην Αμερική, αλλά τότε που με ρώτησε όντως δεν πήγαινα. Και αυτό που ήθελε ο Άγιος Παΐσιος πλέον να μου πει, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ότι να μην είμαι ο άνθρωπος της τυπικής συζήτησης, της τυπικής κατήχησης και θεολογίας, αλλά να λέω πράγματα ουσιαστικά, τα οποία γνωρίζω, τα οποία εκ πείρας έχω προσεγγίσει και τα οποία είναι η εμπειρία η δική μου. Μίλα, μου λέει, για το φούρνο. Πώς πάνε στο φούρνο, πώς πάνε στο σχολείο. Αυτό είναι κάτι πολύ βασικό, διότι μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία μερικές φορές για να γνωρίσουμε το Θεό και ο τρόπος μας κάνει μερικές φορές ψεύτικους μετά από λίγο. Ένα ύφος βιτρίνας, ένα ύφος ότι τα ξέρουμε όλα. Μιλάμε για όλα, λύνουμε προβλήματα στους άλλους, έχουμε άποψη για όλα, σηκώνουμε το δάχτυλο, το δίκτυ μας, για να κάνουμε παρατήρηση, ενώ και εμείς οι ίδιοι είμαστε τελείως διαφορετικοί από αυτά που λέμε. Ενώ και εμάς τους ίδιους μας απασχολούν άλλα πράγματα από αυτά που λέμε στους άλλους. Γι' αυτό λοιπόν μίλα για το Θεό κυρίως με τη ζωή σου. Μίλα για το Θεό σε αυτά που ξέρεις και μην κρύβεις αυτό που πραγματικά είσαι. Είσαι ένας άνθρωπος και εσύ κανονικός, με τα πάθη σου, τα λάθη σου, τις αδυναμίες σου, τις λεμαργίες σου, τους πόθους σου για αγάπη, για έρωτα, για ανθρώπινες σχέσεις, για παρέα κλπ. Γιατί μερικές φορές αισθάνομαι ότι μπαίνουμε στην εκκλησία και νομίζουμε ότι με το που μπήκαμε όλα άλλαξαν. Σε πληροφορώ ότι δεν άλλαξε τίποτα ως προς τον πυρήνα της υπάρξεώς σου. Δηλαδή ο χαρακτήρας δεν αλλάζει με το που μπήκες σε ένα χώρο. Μπορεί να γίνεται όμως κάτι άλλο που είναι απατηλό και παγίδα. Δηλαδή, κουβαλάς τα πάθη σου, τα οποία τώρα μεταμορφώνονται. Δηλαδή, αφήνεις το γήπεδο, αφήνεις, ας πούμε, τα ξενύχτια, αφήνεις τις καταχρήσεις, αλλά το πάθος που σε οδηγούσε εκεί δεν το αφήνεις. Δεν αφήνεται έτσι εύκολα. Δεν είναι δηλαδή ένα πουκάμισο που το βγάζεις και τα κουμπάς στα άπλυτα και τελείωσε. Έχει γίνει. Είμαστε ενωμένοι με αυτές τις καταστάσεις. Και τι γίνεται δυστυχώς? Κάτι απατηλό.
Δηλαδή, μετασχηματίζεται και μεταμορφώνεται το πάθος, το κοσμικό θα λέγαμε, σε πάθος πλέον χριστιανικό. Έτσι δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να δεις ένα άτομο το οποίο πριν, ας πούμε, ήταν στα γήπεδα, έσπαγε βιτρίνες, τσακωνόταν, ξύλο, φωνές, παρεξηγήσεις, και τώρα είναι εκκλησιαστικό άτομο, και όλο το φανατισμό του τώρα τον βγάζει με εκκλησιαστικό πρόσχημα, με εκκλησιαστικό μανδύα. Αυτός είναι ο λόγος που πολλοί άντρες λένε και τις γυναίκες τους, ας πούμε, ή γυναίκες λένε και τους άντρες τους, πάει η εκκλησία αλλά δεν μπορούμε να συνοηθούμε, πάει η εκκλησία αλλά μου σπάει τα νεύρα, πάει η εκκλησία αλλά όπως ήταν παλιά έτσι είναι και τώρα. Πού? Στα πυρηνικά, στα κεντρικά σημεία του χαρακτήρα του. Αυτά δεν μεταμορφώνονται επειδή απλώς και μόνο μπήκες στην εκκλησία και έγινες χριστιανός. Γι' αυτό λοιπόν είναι καλό να παραδεχόμαστε ότι ξέρεις τι, ο θυμός υπάρχει ακόμα μέσα μου. Τα νεύρα υπάρχουν μέσα μου. Απλώς τώρα γίνονται νεύρα χριστιανικά. Και δήθεν νευριάζω για λόγους πνευματικούς, για τον έναν και τον άλλον. Δεν θέλω να λέω τώρα τίτλους προβλημάτων, γιατί και αυτό ερεθίζει αυτούς τους ανθρώπους. Πάντως αν είσαι ειλικρινής, θα παραδεχτείς αυτό που πάλι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος όμορφα, όταν μια φορά στο καράβι που πήγαινε Δάφνη Ουρανούπολη, τον είδε ένας μέσα και του λέει: «Γέροντα, έλατε να καθίσουμε εμείς εδώ κάπου στην άκρη, μην είστε με τους κοσμικούς». Και λέει: «Γιατί βρε παιδί μου, τι έχουμε τίποτα, θα χάσουμε και τίποτα εμείς με τους κοσμικούς, όμως είμαστε τίποτα φοβερά καλύτεροι. Έχουμε καμία αρετή να φυλάξουμε? Οι ίδιοι δεν είμαστε κι εμείς? Ό,τι κουβαλάνε αυτοί, κουβαλάμε κι εμείς μέσα μας. Απλώς εμείς εκδηλώνουμε την κακία μας, τις αδυναμίες μας, τα πάθη μας, τα προβλήματα του ψυχισμού μας με άλλο τρόπο. Εμείς τσακωνόμαστε για το αν είπαμε σωστά την ακολουθία. Εμείς τσακωνόμαστε για το αν είχα δει δύο μοναχούς να τσακώνονται για το ποιο ταψί θα πάρουν να πλύνουν κάτι χόρτα. Δηλαδή δεν τσακώνονται μεν για όπως τα γήπεδα που βρίζονται και λες πω τι παλιά άνθρωπος, αλλά πάλι το πρόβλημα και το πάθος υπάρχει μέσα σου. Αυτό, αν το παραδεχτείς, θα αγαπήσεις πάρα πολύ πρώτον τον εαυτό σου. Θα γίνεις πιο καταδεκτικός στον εαυτό σου, πιο φιλάνθρωπος, πιο επιοικής, πιο ταπεινός, πιο, πώς λέγεται αυτό, αυτοπαραδοχή και αποδοχή του εαυτού μου, συμφιλίωση με τον εαυτό μου. Συμφιλιώνομαι, αυτός είμαι. Και αν συμφιλιωθώ με τον εαυτό μου και τον αγαπήσω και αποκτήσω αυτή την αυτογνωσία, διότι περί αυτογνωσίας πρόκειται, τότε θα αγαπώ και το παιδί μου πολύ πιο φιλάνθρωπα, με πολύ μεγάλη επίοικια, γιατί θα λέω όπως είναι το παιδάκι μου, έτσι είμαι και εγώ. Έτσι. Τσακωνόμαστε και τα παιδιά μας ότι ξεφύγανε, κάνανε, αλλά στην πραγματικότητα και εμείς έχουμε ξεφύγει. Όλοι είμαστε φευγάτοι. Όλοι έχουμε ξεφύγει. Όλοι δεν πάμε κάπου καλά. Όλοι κάπου σκαλώνουμε. Απλώς εμείς το καμουφλάρουμε και δεν φαίνεται. Έτσι, όποιος μπαίνει μέσα στην εκκλησία και μπαίνει λίγο πιο βαθιά και γνωρίζει ανθρώπους, διαπιστώνει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι σε πάρα πολλά σημεία. Σε πάρα πολλά σημεία. Και σε σχέση με τους φίλους σου, τους κοσμικούς. Μου λέγε ένας, μπήκα λέει στην εκκλησία, νόμιζα θα βρω τέλεια πράγματα και βρήκα λέει, αυτός δουλεύει στην τράπεζα. Όπως λέει στην τράπεζα εκεί, τσακωμοί, μαχαιρώματα, κατακρίσεις, διπλωματίες, πισόπλατες κινήσεις, παρασκήνια κλπ. Αυτά βρήκα λέει και στην εκκλησία της γειτονιάς μου. Μια άλλη κυρία από το Φιλόπτωχο, στο εξωτερικό είναι αυτή, κάθε λίγο μου γράφει μηνύματα και τραβάει τα μαλλιά της, λέει δεν αντέχω άλλο. Θα χάσω λέει την πίστη μου. Κλονίζομαι, αυτά που βλέπω δεν το πιστεύω. Γιατί είμαστε άνθρωποι παντού. Είμαστε οι άνθρωποι με τα προβλήματά μας και τις αδυναμίες μας. Και όταν αυτό το παραδεχόμαστε, είμαστε πάρα πολύ καλοί. Είμαστε γλυκένιο χαρακτήρας μας. Συμφιλιωνόμαστε με την αλήθεια της ύπαρξής μας. Και λέμε, όπως και εσύ αδερφέ μου, έτσι είμαι και εγώ. Σ' αγαπώ, συγχώρεσέ με και σε συγχωρώ. Από τον πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή.
Σε καταφεύγω την και χαριτωμένη ελπίς απειλπισμένων σοι μη βοήθησον. Δεσπίνα και μύτηρ του λύτρου του δε ξεπαρακλήσεις αναξίων σωνή. Συνδεύσεις προς τον εξουτεχθέντα, ο δεσπίνα του κόσμου γεννούμε σύντρια. Αυτό που δεν κάνει τη ζωή μας εύκολη είναι το δήθεν. Αυτό το φαρισαϊκό, η υποκρισία, η ψευτιά. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι ένας τρόπος, νομίζω, που θα μας βοηθήσει να γίνουμε πολύ φιλάνθρωποι και πολύ επιεικείς και πολύ ανθρώπινοι, και όταν γίνουμε ανθρώπινοι θα γίνουμε ταυτόχρονα και θεϊκοί, και όταν γίνουμε προσγειωμένοι τότε είναι που θα απογειωθούμε, γιατί για να απογειωθείς πρέπει να πατάς πρώτα πολύ καλά στη γη αυτή, να πατάς καλά για να απογειωθείς, να πατάς καλά για να ξεκολλήσεις μετά, αλλά να είσαι άνθρωπος για να γίνεις θεάνθρωπος, να είσαι ένας απλός, ταπεινός, φυσιολογικός, καταδεκτικός άνθρωπος όπως όλοι οι υπόλοιποι, μπροστά στους οποίους νιώθεις ότι είσαι ο εαυτός σου. Θυμάμαι έναν ηγούμενο πάλι στο Άγιο Όρος που έλεγε ότι είχα, λέει, πνευματικό τον τάδε γέροντα, και μια φορά, λέει, είχε βρεθεί στην Αθήνα και ήμουν μαζί και ήμασταν στο ένα αυτοκίνητο και στα φανάρια του δρόμου πέρασε μια όμορφη κοπέλα με ντύσιμο πολύ εντυπωσιακό και αναστάτωσε τον κόσμο όλο. Και λέει ο γέροντάς μου, λέει, πω πολύ, τι πλάσματα είναι αυτά που περνάνε, λέει, τι κομμάτια είναι αυτά, λέει, που κυκλοφορούν στον κόσμο για να στατώνουν τους πάντες. Και του είπα, λέει, εγώ, γέροντα δηλαδή, και εσύ σκανδαλίζεστε? Εννοείται, λέει, και εγώ σκανδαλίζομαι, αφού βλέπεις μια τέτοια κοπέλα, λέει, ο καθένας σκανδαλίζεται. Και είπε μέσα το αυτός ο αγιορείτης μετά, γι' αυτό, λέει, τον αγαπώ το γέροντά μου. Ενώ μετά, λέει, ήρθε κάποια κυρία να εξομολογηθεί σε αυτόν και έλεγε, ο δικός μου γέροντας, λέει, τα έχει ξεπεράσει όλα. Είναι άγγελος. Δεν πατά στη γη. Δεν τον αγγίζει τίποτα. Και είπα, όχι, όχι, εγώ δεν θέλω ένα τέτοιο γέροντα. Εγώ προτιμώ το γέροντά μου, μου είπε αυτό στο Άγιο Όρος, ο οποίος είναι, λέει, άνθρωπος όπως όλοι μας. Και έτσι μπορεί να τον πλησιάσεις. Και γι' αυτό, λένε οι Άγιοι, έβαλε ο Χριστός μας τους Αποστόλους και τους Ιερείς ως διαδόχους στην εξομολόγηση, στην επαφή με τον κόσμο, για να είμαστε αληθινοί κοντά τους, να μην τους φοβόμαστε, να νιώθουμε ότι και αυτοί είναι άνθρωποι όπως εμείς, ότι και αυτοί καταλαβαίνουν τα δικά μας, γιατί και αυτοί τα ίδια περνούν. Έτσι, ό,τι κάνεις εσύ κάνω κι εγώ. Μου άρεσε πολύ ένας που έλεγε, προτιμώ να εξομολογούμε, λέει, σε παντρεμένο παπά. Γιατί, λέει, οι ανήπαντροι, οι άγαμοι, μερικές φορές παριστάνουν ένα ύφος ότι δεν καταλαβαίνουν τίποτα από αυτά που τους λέω. Λες και ζουν σε άλλο κόσμο, δηλαδή, σε έναν άλλο πλανήτη. Και δεν σου κρύβω, με βρήκε αρκετά σύμφωνα αυτή η θέση. Δηλαδή, ένας έγγαμος ιερέας είναι πολλές φορές στρωτός χαρακτήρας, γιατί τον κάνει το παιδί του, τον κάνει η γυναίκα του, τον κάνουν τα Pampers. Έτσι, αν αγοράζεις Pampers και τα χρησιμοποιείς για το σκοπό που είναι φτιαγμένα, δεν είναι δυνατόν να πετάς στα σύννεφα. Προσγειώνεσαι. Γίνεσαι πιο ανθρώπινος, πιο αυθεντικός, πιο γνήσιος. Και δεν είσαι αυτό το δήθεν. Δεν παριστάνεις τη βιτρίνα της αγιότητος, αλλά έχεις την ποιότητα αυτή της καλοσύνης, της απλότητας, της ταπείνωσης, του αυθεντικού ορθόδοξου φρονήματος. Βέβαια, αυτά που λέω τώρα είναι λίγο και εγώ στη φαντασία μου, γιατί θα μου πει κανείς, πού θα τα βρεις αυτά? Ωραία, ψάξτε να τα βρεις. Όπως ψάχνεις γιατρούς, όπως ψάχνεις κινητά, όπως ψάχνεις αυτοκίνητα, ψάξε να βρεις τέτοια περιβάλλοντα. Υπάρχουν και αυτά, υπάρχουν και τα άλλα. Υπάρχει και το δήθεν, υπάρχει και το πιο προσγειωμένο, το πιο κοντά στα δικά σου, τις αντοχές σου, τα δεδομένα σου, τον ψυχισμό σου.
κλπ. Έτσι. Αυτά μου αρέσουν. Αυτά θέλω να λέμε. Βασιλάκη, βάλε μας ένα ωραίο τραγουδάκι από αυτά που ξέρεις και βάζεις. Βάλε και με λόγια και βάλε και δικά σου. Ο Βασίλης Χατζηνικολάου έχει πολλά ωραία CD, τα οποία αξίζει να τα έχετε στην δισκοθήκη σας και στη συλλογή σας. Τα blues της ψυχής μου, τα blues ηχοπλάγιο, τα καινούργια που βγαίνουν, τα παλιά που υπάρχουν, στα αγγλικά, ορθόδοξα ακούσματα για τους αδελφούς μας στην Ομογένεια, στο εξωτερικό και πολλά άλλα, τα οποία θα βρείτε στο διαδίκτυο, ψάχνοντας. Ευχαριστώ, Βασίλη. Και μιας και λέμε λοιπόν για τον τρόπο που προσεγγίζουμε μερικές φορές το Θεό και την απειλή και τον κίνδυνο να γίνουμε ψεύτικοι ενώ ζούμε μέσα στην Εκκλησία, να γίνουμε οι άνθρωποι του φαίνεστε, του δήθεν, της βιτρίνας, να θυμίσω αυτό που έλεγε μια παροιμία κινέζικη που λέει «Μ' αρέσει να μάθω στο παιδί μου να ψαρεύει και όχι να τρώει πάντα έτοιμο ψάρι». Όταν ψαρεύεις και ξέρεις να ψαρεύεις, θα πει ότι μαθαίνεις να πατάς τα πόδια σου, να έχεις τις δικές σου μπετονιές, τα δικά σου δολώματα, τα δικά σου αγκίστρια, τη δική σου παραλία, το δικό σου τρόπο, το δικό σου χαρακτήρα, τη δική σου ιδιαιτερότητα και ιδιοπροσωπία και μαθαίνεις να ζεις με ένα προσωπικό τρόπο σχέσεις με τη θάλασσα. Έχεις μια δική σου σχέση με τη θάλασσα, μια δική σου σχέση με το ψάρεμα. Και αυτό σημαίνει πως όπου και αν βρεθείς, σε όποιο λιμάνι του κόσμου και αν βρεθείς, θα μπορείς να φας ένα ψαράκι. Γιατί θα έχεις μάθει να ψαρεύεις εσύ, να έχεις αυτό το, αυτή την τεχνική, αυτό το χάρισμα. Όταν όμως έχεις μάθει στη ζωή πάντα να παίρνεις έτοιμες τροφές, έτοιμα, όλα έτοιμα, όλα δεδομένα, όλα μασημένα, όλα από τους άλλους δοσμένα, τότε δεν μπορείς. Αυτό είναι πολύ μεγάλη παγίδα, την οποία την περνάμε πάρα πολλές φορές. Καλλιεργείται πολλές φορές, δηλαδή μια σχέση εξάρτησης, ότι έλα ακούω θα σου δίνω εγώ να τρως, εγώ θα σου δίνω το ψαράκι σου. Και λες μα τώρα μεγάλωσα, δεν πρέπει να περπατήσω κι εγώ να πλησιάσω το Θεό με ένα δικό μου τρόπο. Μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην Ορθοδοξία, αλλά να ανθίσει και η δική μου ψυχή, να πατήσω στα πόδια μου. Είσαι εσύ μια γέφυρα και με περνάς απέναντι στο Θεό, αλλά δεν μπορώ να κάτσω πάνω στη γέφυρα για πάντα. Το ξαναλέω, είσαι γέφυρα. Έτσι. Ο άνθρωπος που σε βοηθάει για το Θεό να τον πλησιάσεις είναι μια γέφυρα. Δεν μπορείς όμως να είσαι πάντα πάνω στη γέφυρα. Γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός της ζωής σου. Η κατασκήνωση δεν θα γίνει στη γέφυρα. Θα γίνει στην απέναντι όχθη που είναι ο Θεός. Περπατάς και σου κρατά το χέρι να μην γλιστρήσεις, να μην χάσεις την ισορροπία σου και πέσεις, να μην ζαλιστείς. Το καταλαβαίνω. Για πόσο καιρό όμως θα γίνεται αυτό? Για πόσο καιρό θα σου κρατάω εγώ το χεράκι στράτα στρατούλα να περπατάς? Είναι ανάγκη πολύ βασική να μάθεις και εσύ να περπατάς. Το μπορείς, το αξίζεις, θα το χαρείς, δεν θα σε χάσω όταν το πετύχεις, γιατί ακριβώς θα με αγαπάς ακόμα πιο πολύ, γιατί θα νιώθεις ότι η σχέση μας δεν είναι σχέση εξαρτητική, δεν είναι σχέση αφομοίωσης, δεν σε έχω απορροφήσει στο εγώ μου, δεν σε έχω κάνει να προσκολάσεις σε μένα, αλλά με αφορμή εμένα βρήκες το Θεό. Σου δείχνω το Θεό και εσύ κοιτάς το δάχτυλό μου. Γιατί σου αρέσει, λες, μα τι ωραίο δάχτυλο που είναι αυτό, ο δείκτης σας, τι ωραία που δείχνει το Θεό. Ναι, όντως, το δείχνει ωραία. Αλλά αν δεν πας εκεί που δείχνει αυτό το δάχτυλο,
Αν αγαπάς μια πινακίδα που γράφει παράδεισος. Εγώ μένω στον παράδεισο Μαρουσίου εντωμεταξύ. Ένας λόγος που διάλεξα αυτό το σπίτι είναι επειδή όταν έψαχνα στην εφημερίδα να βρω σπίτι, έλεγε πωλείται σπίτι στον παράδεισο. Και ήρθα και το πήρα. Λέω, θα πάω στον παράδεισο να πάρω αυτό το σπίτι. Σε αυτή τη γη, να έχω ένα σπίτι στον παράδεισο. Στην άλλη ζωή, ελπίζω να μάθω από τώρα να αγαπώ τον παράδεισο και να πάω και εκεί. Αν όμως πάρω την πινακίδα και την αγκαλιάζω και λέω, πω, αυτή η πινακίδα δείχνει τον παράδεισο, με οδηγεί στον παράδεισο, αλλά δεν περπατήσω προσωπικά με τα δικά μου βήματα, καταλαβαίνεις τώρα γιατί το λέω, έτσι. Γιατί πολλές φορές θες να σου δώσουν έτοιμες λύσεις. Πέστε μου τι να κάνω σε αυτό, πέστε μου τι να κάνω σε εκείνο. Μια σχέση πάρα πολύ νηπιακή. Μια ψυχολογία πολύ παιδική. Την οποία δεν την κατηγορώ καθόλου. Βασίλη, αυτό να το τονίσουμε. Δεν την κατηγορώ καθόλου. Την παιδικότητα, την οποία έχουμε ανάγκη να περάσουμε. Σαν μια φάση της ζωής μας. Σαν ένα στάδιο της πνευματικής μας πορείας, ναι. Αλλά δεν μπορεί για πάντα να σε παιδί. Δεν μπορεί για πάντα το παιδάκι να ρωτάει το δάσκαλό του και να τον κοιτάει, ας πούμε, και να του λέει 2 και 2 σίγουρα 4. Έλα, παιδί μου, 2 και 2 κάνει. Είσαι έκτη δημοτικού και ρωτάς 2 και 2 αν κάνει 4. Βάλτε το μυαλό σου να σκεφτεί. Σκέψου μόνος σου. Μπορείς. Αυτή η αίσθηση της αυτοδυναμίας, όχι όμως της εγωιστικής, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι πάντα ισχύω, εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Μπορώ τα πάντα κι εγώ, μπορώ με τη δύναμη του Χριστού που με δυναμώνει. Όταν δεν φτάνεις σε αυτό το σημείο να νιώθεις αυτή την παντοδυναμία που κρύβεται στη χάρη του Χριστού, η οποία όμως κατοικεί μέσα σου, και συνέχεια απλωμένα χέρια ζητιανιάς, πείτε μου τι να κάνω σε αυτό, τι να κάνω στο άλλο, τι θέλει ο Θεός, πώς με βλέπει ο Θεός, και δεν αισθάνεσαι εσύ τη φωνή του Θεού μέσα σου, που λέει ο ποιμήν ο καλός. Ο καλός βοσκός λέει, φωνάζει τα προβατάκια του με το όνομά τους και τον ξέρουν και τα ξέρει, και γινώσκω τα αιμά και γινώσκομαι υπό των αιμών, γνωριζόμαστε, αγαπιόμαστε, αγκαλιαζόμαστε, σχετιζόμαστε. Σε μια προσωπική σχέση με τον Χριστό. Εσύ και ο Χριστός. Ο Χριστός και εσύ. Εσύ και ο Χριστός. Και ξεχνάς εμένα. Και ξεχνάς τον άλλον. Και ξεχνάς τους πάντες. Και ξεχνάς σχήματα, μορφές, κοσμικές αναλογίες, αναφορές, μετρήματα, αριθμούς. Ξεχνάς τα πάντα και λες, εγώ και ο Θεός. Και κάποια στιγμή και εσύ μέσα στο Θεό λιώνεις. Και νιώθεις να γίνεστε ένα. Κατά χάρη. Με την ευλογία του, με την αγάπη του. Αυτά είναι βήματα πνευματικής προκοπής. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ακόμα πετύχει. Δεν το έχω πετύχει. Γι' αυτό έχουμε αυτή τη δίψα. Τι θα μας πει κάποιος. Τι θα απαντήσει ο άλλος για αυτό το θέμα. Και δεν έχουμε μάθει να χτυπάμε προσωπικά την πόρτα στο Χριστό ατομικά και να λέμε, Χριστέ μου, μίλα, σε ακούω. Μίλησέ μου, πες μου το προσωπικό σου κάλεσμα στη δική μου την ψυχή. Και έτσι έχουμε μεγαλώσει, και γι' αυτό πολλές φορές πολλά άτομα τα οποία έχουν μεγαλώσει εξαρτητικά από τους γονείς τους, αρρωστημένα δηλαδή, έκαναν τα πάντα που λέει η Εκκλησία, αλλά τα έκαναν μόνο επειδή τους πίεζαν οι γονείς τους, και αυτό δεν έγινε κτήμα τους, δεν το αφομοίωσαν, δεν τους πότισε προσωπικά εγώ και ο Θεός, αλλά έγινε μόνο από συνήθεια. Καταλήγουν αυτοί οι άνθρωποι να είναι τυπικά κοντά στο Θεό. Τυπικά, δεν ξέρουν γιατί είναι. Είναι απλώς επειδή έτσι είναι το κλασικό που λέει: έτσι τα βρήκαμε. Έτσι μάθαμε. Έτσι μας τα είπαν, έτσι μάθαμε. Τι τα ψάχνεις τώρα, δεν αλλάζουν λέει αυτά, γιατί έτσι είναι από τους παππούδες μας, τα είπαν οι γιαγιάδες μας. Εμένα έτσι στο χωριό μου έτσι κάναμε, στην πόλη μου έτσι μου λέγανε. Αυτό είναι που θέλει ο Χριστός. Μια τυπική επανάληψη καταστάσεων χωρίς να υπάρχει ζωντάνια και φρεσκάδα. Αυτό είναι έρωτας. Ρουτίνα. Θυμάμαι μια κυρία μου έλεγε για το παιδί της όταν ήταν μικρό και χαιρότανε, λέει, γιατί το έκανε ό,τι ήθελε. Το πήγαινε εκκλησία, το βάζε στο ιερό, το πήγαινε στην εξομολόγηση, το πήγαινε σε εκδρομές χριστιανικές, σε ομιλίες κλπ. Τη λέω τώρα λέει πάνε αυτά, περάσανε. Τώρα το παιδί μου λέει τα παράτησε όλα. Τότε ήταν λέει πολύ καλά γιατί το έκανα λέει ό,τι ήθελα.
Της λέω, το έκανες ό,τι ήθελες, αλλά δεν του έβαλες μέσα στην καρδούλα του αυτά να μάθει να ψαρεύει την αγάπη του Θεού. Του την έδινες εσύ πάντα έτοιμη. Έτοιμες λύσεις, έτοιμα τα πάντα. Δεν το άφησες να σκεφτεί, δεν το άφησες να ρισκάρει, δεν το άφησες να κάνει λάθη. Όταν ψαρεύεις, θα κάνεις και λάθη. Όταν ψαρεύεις, θα χάσεις πολλά δολώματα, θα είμαι χαμένα. Θα γίνουν ζημιές. Ναι, θα γίνουν απροσεξίες. Θα πέσουν κουβάδες, θα χυθούν νερά, θα χαθούν πράγματα. Αλλά η πείρα της ζωής έτσι είναι. Εσύ θέλησες να κρατήσεις τον άλλον στο απειρόβλητο, σε μια θερμοκοιτίδα, σε ένα θερμοκήπιο μάλλον, δηλαδή όλα να είναι, νόμιζες ότι θα είναι ιδανικά, τέλεια κλπ. Και το παιδάκι τώρα βρέθηκε στο Λονδίνο και τώρα δεν είναι παιδάκι, αλλά είναι κοντζάμ άντρας, κοντζάμ κοπέλα, και το πρωί της Κυριακής δεν θέλει να πάει εκκλησία, προτιμά να πάει να πιει καφέ με την παρέα του, γιατί δεν έχει μάθει κάτι ουσιαστικό στο χώρο αυτό με προσωπικό τρόπο, αλλά μόνο επειδή τα έλεγε η μάνα του τα έκανε. Και ήταν μια σκέτη αποτυχία. Άρα λοιπόν, το ζητούμενο να μην είναι το τώρα μόνο, να μην είναι το φαίνεστε, το ψεύτικο, το κάνω ό,τι θέλω το παιδί μου, ωραία είμαστε, κάνω ό,τι θέλω τον άλλον, ωραία είμαστε. Όχι αυτό, να είναι το ζητούμενο αυτό το ταξίδι. Παιδί μου, σου δίνω οπλισμό, σου δίνω αποσκευές, σου δίνω βαλίτσες, σου δίνω εργαλεία για όλη σου τη ζωή. Και μπορώ να πεθάνω σήμερα και να είμαι ήσυχος και να πω ότι δεν πειράζει, ήμουν μια γέφυρα. Πάτησε πάνω μου το παιδί, ο φίλος μου, ο άνθρωπός μου, πάτησε πάνω μου και πέρασε απέναντι. Η γέφυρα γκρέμισε, χάλασε, κατέρευσε. Το παιδί όμως έχει μάθει να κοιτάει το σκοπό του, που δεν είναι η γέφυρα. Είναι η ανατολή του ήλιου, είναι η απέναντι όχθη, είναι ο Θεός, είναι η αγκαλιά του, είναι η αγάπη του. Και αυτό δεν χάνεται ποτέ. Γι' αυτό και κανείς δεν κλονίζεται όταν μάθει να στοχεύει στην ίδια την πνευματικότητα, στην εσωτερική ζωή. Εκεί δεν κλονίζεσαι. Όταν όμως έχεις μάθει να απολυτοποιείς ανθρώπους και να τους θαυμάζεις με τρόπο απόλυτο, τότε κλονίζεσαι. Πέρασε η ώρα. Έχουμε πει θα μιλάμε λίγο αυτή τη φορά. 20 λεπτά αρκούν. Έτσι. Βασίλη Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μου και θα είσαι μαζί μου σε αυτή τη νέα μας πορεία. Εύχομαι κάθε καλό στη ζωή σου, αγαπητέ μου φίλε. Το Facebook, η σελίδα μας είναι το p.andreaskonanos στα αγγλικά. Εκεί μπορεί να στείλεις ένα μήνυμά σου. Εκεί κάτι μπορούμε να πούμε. Να μου δώσεις κάποιο ερέθισμα, κάποια αφορμή να σκεφτώ κάτι. Και εύχομαι να αγαπάς το Θεό με ένα δικό σου τρόπο. Να αγαπάς τον εαυτό σου όπως αγαπάει ο Θεός. Να τονώσεις την ψυχή σου. Και να χαμογελάς, γιατί όλα, ξέρεις, τα προβλήματά σου λύνονται. Όλα μπορούν να λυθούν. Θα το δεις και θα το χαρείς. Στο εύχομαι ολόψυχα. Καλή δύναμη. Down, cherry,